Καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη, είναι μια εκλεκτή εκπομπή που σας είχαμε υποσχεθεί. Είναι εκπομπή πολιτικές διαδρομές χθες και σήμερα με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Ένα εγχείρημα που εδώ και ένα χρόνο προσπαθώ και σας είχα υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί παραδοσιακή μουσική, βράζοντας με τους φίλους μας εδώ, τους αγαπητούς μουσικούς που θα παρουσιάσουμε, μια μικρή βόλτα σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Θα ζητήσω όμως την επίοικιά σας για τυχόν τεχνικά προβλήματα, γιατί είναι η πρώτη μου φορά που γίνεται αυτό το εγχείρημα, και θα ήθελα τα μηνύματά σας για το πώς ακουγόμαστε, αν σας αρέσει, αν θέλετε να το επαναλάβουμε. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει, και ελπίζουμε να φτιάξουμε και το κέφι σας από το σπίτι. Καλή ακρόαση. Εγώ να σας βάλω λίγο στην φιλοσοφία της σημερινής εκπομπής, λέγοντας δύο πραγματάκια. Η ελληνική παραδοσιακή μουσική, η αλλιώς δημοτική μουσική, περιέχει όλα τα τραγούδια, τους σκοπούς και ρυθμούς των περιοχών της Ελλάδας. Τα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια χαρακτηρίζονται από την περιοχή στην οποία παίζονται. Επίσης, ταξιμονούνται με βάση το περιεχόμενό τους, την περίσταση στην οποία παίζονται και το μέτρο τους. Μια κατηγορία τραγουδιών που συμπεριλαμβάνει στην ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι τα δημοτικά τραγούδια, τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες ακριτικά, κλέφτικα, ιστορικά, παραλλαγές, γαμήλια και άλλα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε διάφορα όργανα και παράλληλα με την ευκαιρία θα παρουσιάσουμε και τους μουσικούς. Καλησπερίζω τον αγαπητό Στέλιο Κουτζούκο που είναι στο βιολί και θα μας παρουσιάσει τους υπόλοιπους φίλους που είναι κοντά μας. Λοιπόν, κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Αλεβίζο, με καταγωγή από τον Πύργο, στο Ούτι και Φωνή. Καλησπέρα. Την καλησπέρα στους φίλους από τον Πύργο και τις φίλες που έχω και μας παρακολουθούν και είμαι βέβαιος. Την καλησπέρα μου στην αγαπητή φίλη Μαρία. Δίπλα μου έχω τον συνεργάτη Μιχάλη Παντελιά από Νάξο, Φωνή Λαούτο. Την καλησπέρα στους φίλους αρσιώτες της Άνω Νέας Μήνης και απανταχού αρσιώτες εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί ξέρουμε ότι και υπάρχει ο απόβημος ελληνισμός. Δίπλα μου τον Παναγιώτη τον Ζαχαρόπουλο από Φολέγανδρο, Σακουστά, φίλος αδελφός. Μεγάλη τιμή. Έχω πάρει μπροστά σας υπόσχεση ότι θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή για τη Φολέγανδρο. Το χρειάζεται. Εντάξει. Βεβαίως. Εγώ δώσαμε τα χέρια τώρα. Όλα και όλα. Και βέβαια έχουμε τη χαρά και τη τιμή και άλλη μια φορά να έχουμε ακούσματα. Θα ακούσουμε από ό,τι μου έχει υποσχεθεί και λίγο από την Ύμβρο. Οπωσδήποτε. Τα χαιρετίσματα στο Σύλλογο Ύμβριων, τον αγαπητό Σύλλογο και όλα τα μέλη. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο για το μήνυμά του και την κοινοποίηση που έκανε. Δεν μένει παρά να μας πεις με τι θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το «Έχει για πάντα για» από Μικρά Ασία, από Κωνσταντινούπολη. Γιώργο, από Κωνσταντινούπολη. Θα το τραγουδήσει ο φίλος μου ο Γιώργος. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω να ευχαριστώ σε όλους για την τιμή που μου κάνετε να είστε στην εκπομπή. Θέλω να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της Νέας Μήνης και όχι μόνο, προσπαθώντας αυτό το μικρό ταξίδι που θα κάνουμε σήμερα να είναι η απαρχή ενός μεγάλου μουσικού ταξιδιού που θα μας συνεπάρει, θα μας ταξιδέψει και λίγο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Έτσι. Σας ακούμε πολύ χαρά. Oh, no.
παιδιά. Θέλω να πω ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνει η αγαπητή Ελένη. Θέλουμε τη βοήθειά της απόψε, αλλά όχι μόνο της Ελένης, και των άλλων ακροατών. Λίγο η φωνή, θα δώσουμε μια σήμερα λίγο, και ζητάω συγγνώμη, λίγο στη φωνή μια νότα παραπάνω, να... πώς να... Και ο Μιχάλης τραγουδάει. Την ένταση. Ναι, λίγο την ένταση, ναι. Γιατί από το σύνολο των οργάνων λίγο καλύπτεται, οπότε αυτό, αν είμαστε κάπως αλλιώς πιο τεχνικά, θα έβγαινε πιο καθαρή η φωνή. Με τι συνεχίζουμε? Πάμε λοιπόν στα Λιανοχορταρούδια, Θράκη. Θα το τραγουδήσω ο Μιχάλης ο Παντελιάς. Πριν, εγώ θα κάνω και λίγο εισαγωγή. Από εκεί που είστε παιδιά, είχαν έρθει φίλοι, κάνουμε μια μεγάλη παρουσίαση για τη Θράκη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στους φίλους και από τη Θράκη και τον αγαπητό γιο Παντζιαρίδη. Του εύχομαι να είναι καλά και σύντομα θα συναντηθούμε, του το αφιερώνουμε. Yeah.
Ορίστε. Καταρχήν να ρωτήσω. Βλέπω να πούμε το Παναγιώτη μου. Να κάνουμε και μια. Έτσι, να δείξουμε και στον κόσμο ποιοι είστε και πώς και ασχολήθηκες με, το, με τα κλωστά, πώς σου προέκυψε. Υπάρχει πίσω ιστορία στην οικογένεια, μουσική. Υπάρχει και καλή μου αρέσει. Ξεκίνησα από μικρός, δηλαδή από... Λίγο πιο κοντά όμως, γιατί άλλο η μουσική, άλλο η φωνή. Από μουσικό γυμνάσιο και λύκειο, πειραματικό μουσικό γυμνάσιο και λύκειο Παλίνης. Παράλληλα έκανα και μαθήματα με την συγχωρεμένη Δήμο Λασαμίου στο Μουσείο Λαϊκών των Οργάνων για 2,5 χρόνια. Μεγαλώνοντας τα όργανα που ακολούθησα στο γυμνάσιο και στο μουσικό μ' αρέσανε αλλά δεν με εκφράζανε τόσο. Οπότε ξεκίνησα μαθήματα στο Δίο Φίλιππος Νάκας με τον Πέτρο τον Κούρτη. Τι καλησπέρα στο δάσκαλο. Τι καλησπέρα στο δάσκαλο. Και μετά συνέχισα μόνος μου. Για ένα χρονικό διάστημα είχα σταματήσει λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και κατόπιν συνέχισα με τον Βαγγέλη τον Καρύπη που μέχρι και σήμερα μαθήματα, όχι τόσο... Μαθαίνεις δηλαδή και τεχνικά και μουσική, αλλά πιο πολύ για να διευρύνεις τους ορίζοντες. Μάλιστα. Στη μουσική. Αυτό. Μιχάλης. Παρόν. Ρώτησε με ό,τι θέλει. Μπορώ να έρθει πιο κοντά, θες. Η ενασχόλησή σου με τη μουσική. Εγώ είμαι επαγγελματίας μουσικός. Δηλαδή... Ζω από αυτό. Είναι το επάγγελμά μου. Η αγάπη μου βέβαια πρώτα, η οποία εξελίσσεται σε επάγγελμα και είναι καλό να... Είναι ωραίο να κάνεις τη δουλειά σου, το χόμπι σου δουλειά και τα λοιπά. Λεστερό. Παρόλο τις αντιξοότητες και τα λοιπά, με τη νύχτα που είναι δύσκολη και έχουν δυσουστενέψει και τα πράγματα. Αυτή την περίοδο είσαι κάπου, δηλαδή μπορεί κάπως να φίλοι έρχονται να σε βρούνε. Εγώ δουλεύω, εργάζομαι σε ένα μεσοδοπολείο τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Άγωνη Γραμμή. Είμαστε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εκεί παίζω λαούτο, κιθάρα, τραγουδάω, φτιάχνω το πρόγραμμα. Είμαι, γενικά είμαι μέσα εδώ στο... Εδώ τα λέμε όλα, Φυσικά και τα λέμε όλα. Ό,τι θέλεις ρώτα με να σου απαντήσω. Πόσα χρόνια στο χώρο? Ασχολούμαι από τα 14. Αυτή είναι η ηλικία που ξεκίνησα να παίζω κιθάρα. Γενικά με τα έγχορδα και κατέληξες στο σημαίνο μουσικό όργανο. Παίζω και κιθάρα και λαούτο με ευχέρεια δηλαδή. Και φυσικά τραγουδάω και πολλά είδη μουσικής και όχι μόνο. Το παραδοσιακό επειδή είμαι από την Άξο είναι και η καταγωγή μου. Και η αγάπη μου. Από πού, από την Άξο? Από την Κομιακή. Μάλιστα, να τα λέμε ακριβώς. Κομιακή Κορονίδα, πάρ' το πως θέλεις το ίδιο. Αυτά είναι. Γιατί ήρθαν κάτι σκληροπυρηνικοί εδώ αρσιώτες. Ναι. Και λένε... Ένα είναι το σημείο. Ένα είναι το χωριό δηλαδή. Το χωριό, ναι. Η Απείραθο. Ναι. Άμα ρωτήσει του δικού μου, το ίδιο θα σου πούνε. Ένα, μόνο στην Κομιακή λέει. Εδώ λέει, μας καταστρέψαν οι άλλοι. ο καθένας λέει επίτηδες. Έτσι είναι, αυτές είναι ωραίες αντιπαλότητες, θα το πω εγώ. Γιατί εμείς είμαστε φίλοι, όλοι την Άξο είναι ένα νησί. Είμαστε... Μάλιστα. Αγαπώ το ίδιο δηλαδή όλη την Άξο. Το χωριό λίγο πιο πολύ. Δυσκολεύτηκα λίγο να μαζέψω πατριώτες σου να κάνουμε μια εκπομπή για τον νησί. Δυσκολεύτηκες. Ναι. Δεν με πήρες τηλέφωνο. Δεν το ήξερα. Κοίταξε. Τώρα μου δίνεις πάσα να πω ότι αυτό το αγόρι, το αψηλό, το όμορφο, το λατρεμένο, ναι. Που έχει ένα τρομερό fan club που είναι από την Ήβρο, από ποιο χωριό παιδί μου? Σχοινούδη. Σχοινούδη, έτσι. Το όμορφο Σχοινούδη. Ευτυχώς μας ακούνε πάρα πολύ πατριώτες σου. Ελπίζω να μας ακούνε αρκετοί. Γιατί θα διαμαρτύρονται από τα άλλα χωριά του Ήβρου, ένα εκπληκτικό νησί που ελπίζω να κάποια στιγμή ο Θεός να μας έρθει να το επισκεφτώ. Είναι η αιτία που είμαστε όλοι εδώ. Φυσικά, εννοείται.
Είναι η αιτία που το βασάνιζα λίγο, όταν ήταν λίγο πιο μικρό, το κυνηγούσα. Του λέω ασχολήσου περισσότερο, γιατί σου πάει, σου ταιριάζει. Τελικά βλέπω ότι... Το πάει. Και του πάει και διανύει μία, φαίνεται, εμείς οι απέτσου τώρα, έτσι. Βλέπω ότι διανύει μία πολύ ωραία πορεία. Έχει πολύ καλές βάσεις και ρίζες από μια πολύ ωραία οικογένεια και το ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι αρχή και το ωμέγα, ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι είναι μουσικός, είναι να είσαι και καλός άνθρωπος, σαν ένα, πώς θα σου πω, έχει μεγάλη σημασία. Βεβαίως. Τι να πει κανείς για σένα, τι να... Μίλησες εσύ για μένα. Είναι που υπάρχει... Ζητώ συγγνώμη με τους υπολείπους γιατί σήμερα γνωριστήκαμε, αλλά εδώ υπάρχει και μια γνωριμία χρόνων ετών. Έχουμε κάνει και 2-3 πραγματάκια. Και εύχομαι να είναι η αρχή να μαζευόμαστε. Για ξέρω καλύτερο. Ότι είστε και περισσότεροι, Ναι, ναι, ανάλογος τι... Προσαρμόζεστε. Ναι. Μπράβο. Και... Ο φίλος μας. Ο Γιώργος Αλέζος. Η ενασχόλησή σου με τη μουσική. Υπάρχει πίσω η οικογένεια, τίποτε ή απλώς... Όχι. Στην οικογένεια δεν έχουμε κανένα μουσικό. Και μπορώ να πω ότι είμαι ο πρώτος. Εν δυνάμει. Έτσι. Ασχολούμαι με τη μουσική από 16 χρονών. Με μεγάλη πορεία στο ελληνικό ρεπερτόριο από όλη την Ελλάδα. Τελειόφοιτος βυζαντινής μουσικής είμαι, Ιεροψάλτης. Έχω σπουδάσει αραβο-περσικό μακάμ, δρόμους δηλαδή αραβο-περσικής μουσικής, κοντά στον Χρήστο Τζιαμούλη που ήταν δασκαλός μου. Μαθήτευσα στο Ούτι με τον Νίκο του Σαραγούδα. Συμμετοχές σε δισκογραφικές δουλειές, θεολογικού περιεχομένου, παραδοσιακού, με κριτικά, με... Στερελαδίτικα, με μικρασιάτικα. Ξέρεις εγώ τώρα τι κάνω, Ο πονηρός ο Πόντιος, τι ναι. Κάνει. Σκέφτεται, τι μου λέει, ποιες περιοχές δεν έχω παρουσιάσει, άρα θα το ξαναέχω. Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με τον πολύ αξιόλογο βιολίστα Πόντιο, βιολιστή, τον Νίκο Τζιμαχίδη. Αυτός ένας, όταν συνεργαστήκαμε μαζί ήταν 80 χρονών. Δεν ξέρω, εύχομαι να ζει. Εύχομαι να ζει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν από περιοχή που έπαιζε τον γκεμετζέ, τον είχε μεταφέρει στο βιολί. Και έπαιζε βιολί, τα ποντιακά όλα. Να πούμε την καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές. Θέλουμε τη συμμετοχή τους. Ελάτε στην παρέα μας και εμείς από μεριά μας, με όλους εδώ τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες, θα σας φτιάξουμε το κέφι. Την καλησπέρα στο Φλουρί τον Γιώργο, την Ελένη την Κουτσούχου, τη Βάσια τη Ρουμελιώτη. Ο Φλουρίς ο Γιώργος, μιας και λέει τα καλησπέρα, να γνωρίζετε ότι είναι ένας από τους πιο αξιόλογους... Και ιδιαίτερα σε σένα. Από τους πιο αξιόλογους λαουτιέριδες της Κρήτης. Πολύ, πολύ δυνατό χέρι. Καταγράφεται αυτό και το λέω ανοιχτά ότι... Βεβαίως. Σύντομα θα είναι και στο στούντιο. Βεβαίως. Θα τον πιάσει από το αυτή, δεν ξέρω τι θα κάνει, θα τον φέρει. Είναι σολίστας. Ο άνθρωπος είναι πολύ αξιόλογος μουσικός. Να είναι καλά. Την καλησπέρα σε όλους. Απλά θα θέλαμε τη βοήθειά σας, επειδή είναι το πρώτο μας έτσι απόπειρα live. Για το πώς ακουγόμαστε στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς έπλησαν με αυτή την παρέα τώρα, πες μου τώρα. Αυτό στέει, αυτό στέει. Μια πέτρα της καναδάλου. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να λέμε και λίγο πικάντικα. Ναι. Έτσι. Έχετε κάνει ένα σχήμα. Έχετε σκεφτεί να το βαφτίσετε ή όχι. Απλώς είστε μια παρέα που υπάρχετε. Είναι αναλόγως. Το έχετε σκεφτεί δηλαδή στο βάθος χρόνου να δώσουμε και ένα όνομα. Ας πούμε, ο Μιχάλης με τον Γιώργο πρώτη φορά γνωριστήκαν τα παιδιά. Εγώ με τον Γιώργο μεγάλωσα μαζί του. Με είχε πάρει 15 χρονών κυριολεκτικά σε μια δουλειά μαζί του και ζυμώθηκα πάνω του.
και μουσικά και σαν άνθρωπος με τον Γιώργο. Διέκρινα κάτι για να τον πάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν όμορφο αγόρι. Τοπικάτικο που θέλεις να ακούσεις. Και τον έχω πάντα δηλαδή πολύ ψηλά και σαν μουσικό, σαν φίλο, σαν πατέρα, σαν αδερφό, είναι το καθήκον. Το φίλο ήταν καλό, το πατέρα τώρα το χώρο είναι... Είναι αναλόγως στην περίπτωση. Πνευματικό, πνευματικό. Πατέρας δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος είναι βιολογικά. Ο πατέρας είναι και πνευματικός. Κάνουν και λίγο... Με τον Μιχάλη συνεργαστήκαμε, ένα χρόνο τώρα συνεργαζόμαστε, γνωριστήκαμε. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν μουσικός, τον εκτίμησα. Επίσης μου άρεσε ότι κατάγει από την Άξο και δεν διανοείται βιολί και να μην παίζει νησιώτικα. Οπότε ήρθε και έδεσε πάρα πολύ καλά. Με τον Τάκη, μεγάλη ιστορία. Είχαμε γνωριστεί πιο παλιά έτσι λιγάκι. Αυτό το διάστημα που είχε σταματήσει τα κρουστά, εγώ τότε προσπαθούσα να φτιάξω μια ορχήστρα για αρχή. Και του λέω τον Τάκη να ξεκινήσουμε, να συνεργαστούμε, να παίξουμε. Παρένθεση, του το λέγανε όλοι στο Σύλλογο Ιβρίων, κάνε κάτι, μάζεψε κόσμο ή δημιούργησε μέσα από το Σύλλογο. Ναι, ναι, ναι. Ο Σύλλογος γενικώς έχει βοηθήσει πολλά από το χώρο που μας το δίνουν να κάνουμε τις πρόβες μας, από παρουσιάσεις. Δόξα τω Θεώ. Έτσι, ίσως εγώ να ήμουν έστω λιγάκι ένα λιθαράκι, δηλαδή από το ερέθισμα να ξαναξεκινήσει ο Τάκης στα κρουστά. Και να ακούσετε σήμερα αυτό που ακούτε, δηλαδή... Για παρένθεση, έχεις μήνυμα από τον Φιλουρίδη τον Γιώργο. Καλησπέρα στον Τάκη τον Κρουστό, έτσι όπως το λέει, με πολύ αγάπη. Να είναι καλά. Έτσι, να λέμε και τα μηνύματα. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα μέλη της παρέας, της μουσικής παρέας. Δεν είναι στάντα τα μέλη, δηλαδή υπάρχουν παιδιά που συνεργαζόμαστε, αλλά είναι αναλόγως... Που έχετε συνευρεθεί τουλάχιστον μια δύο φορές, τρίτσα. Είναι αναλόγως δηλαδή, η περίπτωση της δουλειάς, δηλαδή τι θα μας ζητήσουν. Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να βγάλουμε ένα χορευτικό και να θέλει να χορέψει Ήπειρο και να μην έχουμε το κλαρινό. Ή άμα θέλουν κριτικά, για παράδειγμα. Είναι αναλόγως την περίπτωση. Πολύ συχνά εμφανίζεται η Ελένη Κουτσούλα. Η αδερφή μου που παίζει κανονάκι, τραγουδάει και εκείνη. Και τραγουδάει με την. Την επόμενη φορά η Ελένη που ξέφυγε. Ξέφυγε, ναι. Ξέφυγε η Ελένη. Έτσι, ακριβώς. Αχ, Ελένη, δεν θα σε βρω στο σύλλογο. Αποφεύγει, αποφεύγει. Είναι... Μάλιστα. Άρα έχετε και μια ευελιξία στο σχηματισμό λίγο. Δηλαδή ανάλογα με το τι υπάρχει η ζήτηση, τι. Πρέπει να υπάρχει, ναι, για να ικανοποιούνται και αυτό είναι αυτοί που θέλουν να ακούσουν αυτό που θέλουν να ακούσουν. Βέβαια. Βγαίνετε, ας πούμε, συνεργάζεστε, έχετε... Απευθύνομαι κυρίως γιατί φαντάζομαι παίζει ένα συντονιστικό ρόλο. Με συλλόγους ή... Εκπροσωπούμε διάφορους συλλόγους. Έτσι είναι... Το Σύλλογο Ιβρίων καταρχήν, το χορευτικό του, ναι, συλλόγου, όπου και να εμφανίζεται, τις πιο πολλές φορές υπάρχει η ορχήστρα. Θυμάμαι από τις τελευταίες φορές που ήταν και αφορμή στο Φάληρο, ναι, παρουσιαστήκατε χαρακτηριστικά και εκεί είναι που σε κυνηγούσα, μη φύγεις. Και ήταν η αφορμή για να είμαστε εδώ. Εδώ στη Νέα Σμύρνη, δύο μέρες που έκανε φεστιβάλ. Είχαμε βγάλει τα χορευτικά της Νέας Μύρνης, πολλά χορευτικά της Νέας Μύρνης, πλην του Πόντου και της Κρήτης, το οποίο είναι πιο εξειδικευμένο. Ο Πόντος χρειάζεται τη λίρα, τον ταούλι του και η Κρήτη την ορχήστρα. Αναλόγως την περίπτωση, δηλαδή τι θα ζητήσουνε. Εγώ θα το πω και ζητώ συγγνώμη εντός αγωγικών, τα μουσικά μπερδέματα. Ναι. Δηλαδή αυτό το ανακάτεμα των εγχόρδων και των οργάνων, πολύ ευχαρίστως, εγώ είμαι ανακατόστρας, δηλαδή να φέρω τους συναδέλφους σας από την Κρήτη ή να φέρω τους συναδέλφους σας που παίζουν την παραδοσιακή ποδιακή μουσική, ένα συναπάντημα. Είναι το εύκολο. Θα ήταν πολύ ωραίο. Το χώρο θα το βρούμε. Μπορεί να είναι ο σύλλογος, θα βρούμε. Ωραία. Λοιπόν. Αρκετά είπαμε, γιατί αδειμονεί το κοινό. Να κάνουμε μια παρένθεση. Βεβαίως. Όσον αφορά την Ήμβρο, ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά διωγμένου ελληνισμού. Διωγμένου ελληνισμού. Η Ήμβρος υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν Έλληνες στην Ήμβρο.
και παλεύουν εδώ μέσα στη Νέα Σμύρνη. Ο σύλλογος κρατάει γερά, διονύζει τα τραγούδια για την παράδοση της Ύμβρου. Συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους από την Ύμβρο, με την παράδοση της Ύμβρου, με τις λίπες τους, χαρές τους. Και αυτό το λέω για εμάς που δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι έμπριος, ούτε ο Μιχάλης, ούτε ο Παναγιώτης. Εγώ ένα κλικ το νιώθω περισσότερο επειδή... Σαν πόντιος, βεβαίως. Ως πόντιος, όχι σαν... Ως πόντιος. Ως πόντιος. Επειδή οι προγόνοι μου ζήσανε αυτό που λέγεται διωγμό. Βεβαίως. Και το καταλαβαίνω. Και από τις εξιστορήσεις του πατέρα μου για τους παππούζιδιάδες. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και από συμπατριώτες μου. Έτσι. Πρέπει να στηρίζουμε αυτόν τον ελληνισμό και να τον νιώθουμε πιο πολύ χωριό μας και πατρίδα μας από το κανονικό χωριό και πατρίδα μας. Πολύ σωστά και πολύ σωστή ήταν η παρατήρησή σου. Γιατί είναι γεγονός ότι χάσαμε σαν Έλληνες, χάσαμε κάτι δικό μας. Και όχι μόνο σαν Ήβροι, σαν Πόντι ή σαν Μικρασιάτες. Σαν Έλληνες χάσαμε ένα θησαυρό από τα χέρια μας. Βεβαίως. Και λίγο παραπάνω εγώ σαν Ήβρος να χάσα το νησί μου, αλλά είμαι εκεί με την πρώτη ευκαιρία. Μου δίνεις μια πάσα να πω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον Ιακίμ τον Καβουρόπουλο. Να είναι καλό, Μάκη. Που είχα τη χαρά πριν σχεδόν 1,5-2 χρόνια να τον φιλοξενήσω στο στούντιο όταν κάνουμε μια παρουσίαση, ένα βιπορικό για το νησί, μαζί με τον Κώστα τον Χριστοφορίδη, και είχαμε και ωραία δέσμα από τις κυρίες του συλλόγου και αν αυτά τα δέσμα και αν μετά λέγαμε από τις κυρίες θα τρώγαμε ξύλο μετά παντόφλε και αυτά είναι που θα σας πω κάτι, εγώ θα σας πω το γιατί μου το κάνω αυτό. Γιατί θεωρώ ότι, και το λέω συνέχεια από το μικρόφωνο, ο πολιτισμός μας ενώνει. Σίγουρα. Γιατί μπορεί κάποιος, κάποια, μικρότερη από εμάς ηλικία, να του κινήσουμε το ενδιαφέρον, να γίνουμε η αφορμή, να ψαχτεί για το καθένας για τον τόπο του. Βεβαίως. Και γενικότερα για την Ελλάδα, για την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα. Έτσι, μακάρι να το καταφέρουμε. Μακάρι να γίνουμε έτσι το κίνητρο. Διανύουμε πολύ δύσκολους καιρούς. Πολύ δύσκολους. Πολύ δύσκολους. Πολύ... Εδώ που κάθεστε έχουν περάσει από την ΚΟ, έχουν περάσει γενικά από τα δικά σας κυκλάβες, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη τελευταία, την Ήμβρο, το Ποντιακή Συλλογή από την Κρήτη και αύριο πάλι έχω τη χαρά, θα το ανακοινώσω. Αύριο έχω τους αγαπητούς φίλους από την Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης. Έχουμε τσιγκουβιές κατευθείαν. Ωραία πράγματα. Και κάνοντας μια γρήγορη αναδρομή, αυτό που λέγεται την προηγούμενη φορά στην εκπομπή, είναι ότι ευχαριστώ όλο αυτόν τον κόσμο που πέρασε από εδώ, που με εμπιστεύτηκε. Ξαναμαθαίνω ιστορία, γεωγραφία, ήθη, έθιμα της πατρίδας μας, και θα πω και να και θα ζητήσω συγγνώμη, με αυτό θα κλείσω, δεν θα ξαναμιλήσω μέχρι το τρεις εκπομπής. Συγκινούμε γιατί είχα κανονίσει πονηρά με ένα σύλλογο που είναι εδώ από τη Μυτιλίνη, από το Ηλέσβο, με το σύλλογο Μυτιλινιών. Και είχε έρθει η πρόεδρος τη στιγμή που μιλάγαμε για την Ύμβρο και ο Ιακίμ γυρνάει και λέει, ξέρετε λέει ότι όταν ελευθερώθηκε το νησί, ήταν οι Έλληνες διοικητικά, υπαγόμαστε λέει στη Λέσβο. Τα ακούει η πρόεδρος και μένει άφωνη. Λέω θα κάνω απόψε νουμεράκια. Από εκεί ξεκινάει και το βίωμα. Πώς η ιστορία, τα ερεθίσματα, τα ακούσματα, λίγο αν το αφήσουμε το μυαλό μας και τα συνδέψει, πλησιάζουν. Ιδιαίτερα, βέβαια... Εμάς είναι χαρακτηριστικός ο Κασιλαμάς, για παράδειγμα, που μετά θα το ακούσουμε, τον Κασιλαμά της Ύμβρου. Έχουμε πάρα πολλά κοινά με τη Μυτιλίνη και εσύ διάλεκτο,
και ο Καζιλαμάς είναι κάτι που μας ενώνει πάρα πολύ, αλλά και με τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το επόμενο, αν είναι και με τη Λίμνο. Ναι, βέβαια. Και με τη Λίμνο και με τη Σαμοθράκη έχουμε πολλά κοινά. Πολλά κοινά. Αλλά με τη Μυτιλίνη κάτι παραπάνω, ίσως, ειδικά με τη διάλεκτο. Ειδικά με τον τρόπο ωραία. Που μιλάμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι είναι από Νότιο Εύβοια και από το Ρίτκο. Η Εύβοια χωρίζεται στη μέση, δηλαδή η Βόρειο Εύβοια ακούει στερολαδίτικα και η Νότιο Εύβοια ακούει νησιώτικα, κυκλαδίτικα. Θα πάμε να ακούσουμε τον Καβατορίτικο λοιπόν. Thank you.
δεν θα την γλιτώσω, ε. Νομίζω όχι, Γιώργο. Όχι, όχι, όχι. Ήδη πολύ την γλίτωσε. Αυτή είναι διασημόφυγη. Ναι, ναι. Μία αποκλειστική εκπομπή, μάλλον για την Ελλήνη. Μόνο με την Ελλήνη. Μόνο με την Ελλήνη. Τέλος, έχει κρυφτεί ήδη. Επίσης, την ευχαριστώ γιατί με βοηθάει σήμερα στην εκπομπή και όλους. Διότι ακουγόμαστε πολύ ωραία, λέει. Οπότε πάμε καλά. Οπότε για να το λέει μουσικός, ε. Πού ταξιδεύουμε τώρα? Στο φίλο μας, στην Άξο. Πάμε για Άξο. Όταν χαράζεις το εκεί. Αυτό θες. Επιτρέψτε να πω ότι η Άξο είναι από τα μόνα νησιά που έχει κρατήσει ηχόχρωμα μικρασιάτικο στο παίξιμό της. Έχει χαρακτηριστικό παίξιμο στο βιολί και στα λάουτα και στον τρόπο που τραγουδάνε. Δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο νησί. Δεν μπερδεύεται ούτε με την Άβρο, ούτε με Πάρο, ούτε με Σύρο, με κανένα. Έχει πολύ ανατολίτικο ηχόχρωμα. Και ίσως να είναι το μοναδικό νησί, το αξιώτικο παίξιμο. Ήμουν και φαντάζομαι, ξέρω, έχω ακούσει. Ξεχωριστό νησί, όντως. Τώρα, αν η παραγγελιά μπορεί να γίνει πραγματικότητα, έχει καλό. Αλλά με. Άμα χαράει το Αιγαίο, ναι. Όλα γίνονται. Βέβαια, πραγματικότητα. Βέβαια. Το αφαιρώνουμε στους αγαπητούς ακροατές τότε. Εγώ να το αφιερώσω και στον πατέρα μου που τον έχασα πρόσφατα και είναι ύστερα να το αφιερώνω τώρα είναι για τον. Είναι αυτή η σειρά με τα. Στη μνήμη του λοιπόν, όλοι μαζί. Βεβαίως. Να ζεις, θα το θυμάσαι. Σε όλους μας τους ναυτικούς. Ναι, βέβαια. Πού πάμε? Πάμε στην Ικαρία. Το παραδοσιακό παλαιό Ικαριώτικο. Πάμε.
Πάρα πολύ ωραία. Πού πάμε, πού ταξιδεύουμε τώρα? Το καλύτερο κομμάτι που θα παίξουμε τώρα. Δεν το έχουμε παίξει τώρα. Τώρα είναι το καλύτερο κομμάτι. Νίκος Λαμάς Σίβρου. Δημοκρατικό. Εγώ συμφωνώ. Δημοκρατικό. Δημοκρατικά. Πάει έτσι. Έχουμε μηνύματα. Ευχαριστούμε τη Βάσια, την Ελένη και τους άλλους φίλους. Ακουγόμαστε πολύ καλά. Περνάμε πολύ ωραία. Θέλουμε να σας ανεβάσουμε το κέφι. Ελπίζουμε ο Σύλλογος να μας ακούει. Ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος έτσι νυχτάει και μας ακούει. Λοιπόν. Κασιλαμάς, χαρακτηριστικός χορός της Ήμβρου. Εγώ λέω να το αφαιρώσουμε στην αγαπητή και φίλη δασκάλα χοροδιδάσκολο του Συλλόγου, την Εμμανουέλα. Με πολύ αγάπη έχουμε κάνει μια εξαιρετική εκπομπή μαζί με την Εμμανουέλα και γελάγαμε και κλαίγαμε και πίναμε και κάναμε τα πάντα σαν την εκπομπή. Και ειλικρινά θέλω και σε ποιον να μην πω, σε όλο το σύλλογο και ιδιαίτερα στην αγαπητή φίλη Εμμανουέλα και βέβαια για άλλη μια φορά σε αυτή την εξαιρετική κυρία με κάπα κεφαλαίο. Τιμένη. Α, τη γραμματέα του συλλόγου βεβαίως. Τιμένη. Πολύ σημαντικός άνθρωπος ο συλλόγος. Πάρα πολύ σημαντικός. Εγώ το λέω πάντα είναι η ψυχή του συλλόγου. Ψυχή είναι απαραίτητη, είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος. Θα με κυνηγάει με φαύλο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, χαρακτηριστικό πάμε. Λοιπόν χορός της Ήμβρου. Είναι με αυτό που ξεκινάει να γλέντει και με αυτό που κλείνει πιο βαρύ. Πιο μεθυσμένη, πιο μετά. Και είναι πιο βαρύ. Συνήθως στους καρσιλαμάδες γίνονται και παραγγελίες. Πέτσε ένα καρσιλαμά, ζητάνε στα πανηγύρια κτλ. Το λέω σωστά ή λάθος, καμιά φορά. Ότι ζητάνε εδώ είναι επειδή είναι πιο συγκεκριμένο το τέμπο, ο χορός. Οι πιο πολλοί που ας πούμε έρχονται και μου ζητάνε, ενώ εμείς παίζουμε λαϊκά ή παίζουμε νησιώτικα, αυτοί που τους αρέσει να το χορέψουνε, παίξαμε ένα κασιλαμά. Καταλαβαίνω αμέσως από πού είναι ή τι θέλει. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι... Έτσι και τη σύμβρο κασιλαμά είναι. Δεν είναι. Ίδια κατηγορία. Και ένα τελευταίο. Από περιοχή σε περιοχή διαφέρει μουσικά αλλά και σαν, και σαν χορός. Στην Ήμβρο. Όχι. Λέμε κασιλαμά. Είναι το ίδιο άκουσμα στην Ήβρο, το ίδιο ξέρω εγώ προς τα Ανατολικό Αιγαίο. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή εμείς έχουμε πολλά κοινά με κάποιους σκοπούς Σαμοθράκης. Για παράδειγμα Σαμοθράκη έχουν γράψει, έχουν βαφτίσει, έχουν, δεν το γνωρίζω ακριβώς γι' αυτό. Γιατί και εμείς αφού καταστραφήκαμε σαν λαός, καταστρέφεται και η παράδοσή μας. Και τώρα προσπαθώ εγώ να την ξαναπαναφέρω με τους φίλους εδώ πέρα, τους μουσικούς, αυτό το πράγμα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ας πούμε ένα σκοπό στη Σαμοθράκη που λέγεται Κασιλαμά Σύμβρου. Το οποίο δεν το είχαν ακούσει κανένας. Μπορεί να είναι όντως από την Ήμβρο. Μπορεί απλά να είναι. Ακριβώς. Μπορεί να είναι απλά γειτονιά και να το ονομάσαν έτσι. Το θέμα του Κασιλαμά. Κασιλαμάς χαρακτηρίζεται ο εννιάσιμος ρυθμός, 9-8, που προέρχεται Κασιλαμά είναι η τουρκική λέξη. Καρσίλαμά, δηλαδή ο αντικριστός. Έτσι. Αντικριστοί χωροί υπάρχουν αν μη τι άλλο σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Έτσι, από την Κρήτη μέχρι τον Πόντο. Πολύ σωστά. Έτσι. Οπότε να σταθούμε στη λέξη αντικριστός χορός. Είναι ένας χορός ο οποίος χορεύεται από δύο άτομα. Έτσι. Με περισσότερη έμφαση στο Μικρασιάτικο, Μυτιλίνη που έχει πολλές επιρροές. Εκεί θα συναντήσουμε τον Καρσιλαμά. Να ζητήσω συγγνώμη για πριν από τη διασύνη μου, δεν είπα ότι μιλούσα για το Σύλλογο Ανεμοτησίων Μυτιλίνης, Λέσβου, να διορθώσω. Όπου είναι πολύ χαρακτηριστικά ο τρόπος που χορεύουν. Βεβαίως. Μυτιλίνη είναι, τι να πω, εγώ το θεωρώ ένα με τη Μικρά Ασία. Και στα ακούσματα και στους χορούς είναι τελείως. Η ερώτηση μου πριν που το έφυσα σωστά, αν υπάρχουν, συναντάμε παραλλαγές. Παραλλαγές, εννοείται. Χορευτικά, αλλά ίσως και μουσικά. Καρσιλαμάς είναι, στον ελλαδικό χώρο είναι αυτό. Είναι ο εννιάσιμος,
Και είναι. Είναι στάνταρ. Καρσιλάμα. Στο λέμε καρσιλάμα. Για τις άλλες μορφές αντικριστού χορού μπορούμε να θεωρήσουμε και το μπάλο. Ναι. Και το, ο μπάλος ένας χορεύεται από ένα ζευγάρι ή ακόμα και το, και το σέρα. Χορεύεται από, ή το, τα μαχαίρια που έχονται στον πόντο. Που είναι ο αντικριστός χορός πολεμικός. Αλλά δεν λέγεται καρσιλάμας. Ναι, ναι. Άλλο πράγμα. Πάμε. Πάμε τέτοιο. Αυτό είναι του Παναγιώτη του Τούντα, ο συνθέτης, ο Μικρασιάτης, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της ελληνικής μουσικής. Και όπως είναι φυσικό, στα κράτη, οι αλληλεπιδράσεις, αυτό δηλαδή το τραγούδι, το διεκδικεί και το διεκδικούν και οι Τούρκοι ως δικό τους παραδοσιακό, και οι Άραβες, οι Αιγύπτιοι, δηλαδή. Είναι μια πολύ, πολύ γνωστή μελωδία. Εμείς θα πούμε το Χαρικλάκι. Οι Αιγύπτιοι θα πούνε κάτι άλλο. Την ελληνική βερσιόν λοιπόν, του Παναγιώτη του Τούντα. Thank you.
Παίξουμε τα παλιά μου βάσανα, το οποίο είναι, είναι η βλάχα Νάξου, το οποίο είναι χαρακτηριστικό Ναξιώτικο. Κλείσουμε αυτό.
Πανέμορφο τραγούδι. Πανέμορφο τέλεια. Τραγούδι. Ναι, συμφωνούμε. Βεβαίως. Και μια τσαμπονίτσα μετά. Και μια τσαμπούνα χαρακτηριστική επίσης. Πάμε. Από πειραχτήρια της παρέας. Στο λέω έτσι. Γιατί την αγαπάμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά. Γιατί είναι παιδί έξω καρδιά, Ελένη. Καλή μουσικός και πολύ καλή παρέα. Και αδερφή μου. Και αδερφή του. Λοιπόν, τι θα βασικό το ξέρετε. Πόνους. Ορισμός του γλετζέ που λέμε. Γλετζέ. Είναι γλετζέ. Νομεράκι. Εγώ από τη σειρά μου μονάχα θέλω να ευχαριστήσω το δάσκαλό μου. Τον Γιώργο Μαρινάκη που έφτασε αυτή τη στιγμή να παίζω, που έκανα μαζί του, και τον Κυριάκο τον Κοντάκο,
που κάνω μαθήματα τώρα μαζί του για το πτυχίο μου, για εξέλιξη. Για εξέλιξη. Αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό οφείλομαι τώρα και παίζω, σε αυτούς οφείλεται και παίζω αυτή τη στιγμή, να είναι καλά οι άνθρωποι. Αυτό από μένα. Τις ευχαριστίες σε όλους. Είναι η πρώτη φορά, παιδιά, που θα ήθελα να φύγω. Εγώ δεν ξέρω γιατί για εσάς, αλλά μου έχετε δημιουργήσει ένα τέτοιο συνέστημα που, δηλαδή, τώρα να το πω, να πω. Θέλει να παίξετε κάτι άλλο που κλείσουμε. Οτιδήποτε. Ένα τσαφ και να. Να παίξουν το Ματήλι Καλαμαριανό. Θες να παίξει κάτι. Τι. Ένα ενεργηστικό. Κάτι. Ενεργηστικό. Θα παίζα. Ένα ξεσηκωτικό θέλω. Εγώ θα παίζα τώρα την Γκάιτα όμως που η οποία κατάγεται και αυτή από την Ήβρο. Αλλά είναι λάθος. Θα παίξουμε βέβαια. Πολύ ωραία. Δύο από την Ήβρο. Έχεις μέσο σήμερα. Σήμερα έχουμε το μέσο λοιπόν. Να παίξουμε ένα εμβριώτικο. Γκάιτα. Ούτω ή άλλω εμβριώτικα δεν ακούνε συχνά. Όλα τα ακούνε. Σωστό. Εμβριώτικα δεν ακούνε. Πάμε. Ωραία, θα είμαστε. Πάντα. Σε όλους. Να είμαστε καλά, να συναντιόμαστε. Να είμαστε καλά, να είμαστε πολύ μουσική. Αυτό και το ένα τελευταίο από τον Χρήστο. Πάνω απ' όλα είστε μια πολύ ευχάριστη παρέα. Συγχαρητήρια. Να είναι καλά. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους ακροατές που ήταν σήμερα στην παρέα μας. Να τους υποσχεθώ ότι αύριο θα ακούσουν όμορφη παραδοσιακή κριτική μουσική. Θυμάσαι μόνος ποιος θα είναι, Λύρα, ποιος θα παίζει. Αύριο δεν θα έχω τη χαρά να έχω μουσικούς. Δεν θα είναι live, αλλά τους υπόσχομαι σύντομα ότι ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Τώρα που γνωριστήκαμε, μην νομίζετε ότι θα ξεφύγεις. Ωραία. Την επόμενη φορά θα σας τρατάρουμε για κάτι, γιατί ήταν λίγο έτσι γρήγορο. Άρα θες να ξανάρθουμε. Οπωσδήποτε. Άρα θα μας αντάξει κάτι. Ναι. Δεν θα πούμε όχι. Όχι. Και την επόμενη φορά θα είναι και αυτό το κορίτσι που το λένε Ελένη. Ελένη. Έτσι, μπράβο. Η Ελένη. Ναι. Αυτό το ήσυχο παιδί. Να ακούσουμε και κανονάκι. Κανόνας. Τώρα, πριν κλείσουμε,
Θα χρειαστώ μέρες πριν τη βοήθεια σας. Το κανονάκι πώς θα ακουστεί εδώ? Όπως ακούγονται όλα τα άλλα. Κανονικά. Είναι ένα ανοιχτό όργανο γι' αυτό, έγχορδο. Ρωτάω γιατί είναι. Μια χαρά έχει φωνή. Δοκιμές κάνω. Έχει φωνή αυτό το όργανο. Είναι φωνακλάδικο. Και απευθύνομαι επειδή έχεις. Όχι, θα βγει κανονικά, μια χαρά. Ωραία. Καλό βράδυ. Αύριο μην ξεχάσετε πολιτικές διαδρομές. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης στις 10 η ώρα πάλι κοντά σας. Να είστε όλοι καλά.